Αγωνιστές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας σύσκεψη συναυλία και για ακόμα μια φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα δεκάδες σωματεία, το λαό της Νάουσας, τους φορείς που εκφράζουν σταθερά την αλληλεγγύη τους στον αγώνα μας. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν για τη σημερινή βραδιά, τους επαγγελματίες και μαγαζάτορες για τις προσφορές που έκαναν προς το σωματείο μας, όπως και τους μουσικούς της πόλης μας. Μέσα από όλη αυτή την αγωνιστική διαδρομή αποδεικνύεται ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό και πως μόνο με αποφασιστικότητα και ενότητα θα καταφέρουμε να κερδίσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο μέσα από την πάλη των εργαζομένων. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους συναδέλφους μας κλωστοϊφαντουργούς από τη Φιέρατεξ, από το Κιλκίς, που και αυτοί λίγες μέρες μετά το κλείσιμο του Βαρβαρέσου κλείθηκαν να μπουν σε διαθεσιμότητα, να ζήσουν με μισό μισθό και ένσημο και τώρα οργανώνουν τον αγώνα τους έξω από την πύλη του εργοστασίου. Μέσα από τα δύο αυτά παραδείγματα, του Βαρβαρέσου και της Φιέρατεξ, φανερώνεται το αδίστακτο πρόσωπο των βιομηχάνων, οι οποίοι, αφού για δεκαετίες κολύμπησαν στα κέρδη, έλαβαν από όλες τις κυβερνήσεις εκατοντάδες εκατομμύρια χρηματοδοτήσεων και ξεζούμενταν τους εργαζόμενους, μόλις αυτά τα κέρδη μειώθηκαν, αυτοί συνεχίζουν ανενόχλητοι τις επενδύσεις τους σε άλλους πιο κερδοφόρους κλάδους και εμείς πετιόμαστε στην ανεργία, ενώ μας χρωστάνε 7 εκατομμύρια από δεδουλευμένα και αποζημιώσεις. Έτσι ρήμαξαν ολόκληρες πόλεις, όπως τη δική μας, αφαιρώντας το δικαίωμα και από τις νέες γενιές να ζήσουν στον τόπο τους με σταθερή δουλειά, σε αντίθεση με την κόλαση της εποχικότητας που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον ομό μας. Αυτό είναι το αποτύπωμα της ελευθερίας των επιχειρηματιών να κάνουν ό,τι θέλουν με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το βάλουμε κάτω. Από εδώ σήμερα στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση σε χλωρό κλαρί. Συνεχίζουμε αγωνιστικά για να δικαιωθούμε και να τα καταφέρουμε. Είναι όριμη πλέον η ανάγκη να δώσουμε μαζί με τους συναδέλφους μας από τη Φιέρατεξ κοινή αγωνιστική απάντηση στην αδιαλαξία της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και του κράτους. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα μπούμε στην αναμονή. Αυτό μας καλούν να κάνουμε τόσες μέρες, ύστερα από τις υποσχέσεις του Υπουργείου. Στα πανωτά τηλεφωνήματα που κάνουμε, τη μια λένε ότι επεξεργάζονται το πρόγραμμα, ενώ τώρα επικαλούνται ότι άλλαξε υπουργός και πρέπει να περιμένουμε. Όχι, δεν θα περιμένουμε. Δεν ζητάμε χατήρι. Στο εργοστάσιο υπάρχουν συνάδελφοί μας που έχουν 30-35 χρόνια συνεχόμενης εργασίας, που δεν έχουν βγει ποτέ τους στο Ταμείο Ανεργίας. Πρέπει να ντρέπονται. Δεν θα δεχτούμε τέτοια μεταχείριση. Συναγωνιστές, παντού σε όλη τη χώρα έρχονται αισιόδοξα μηνύματα από αγώνες των εργαζομένων, οι οποίοι είναι οι μόνοι που φέρνουν αποτελέσματα. Μόλις χθες οι μεταλλορύχοι στη Χαλκιδική απέτρεψαν τα σχέδια της εργοδοσίας να τους βάλει να δουλεύουν 12 ώρες. Οι εργάτες της ΑΒΑΞ δίνουν εδώ και ένα μήνα απεργιακή μάχη για λιγότερες ώρες δουλειάς και αυξήσεις στους μισθούς. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ κάθε εβδομάδα βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Προχθές το εργατικό μας κέντρο ανάγκασε την ΑΒΑΞ να σταματήσει τις εργασίες λόγω του κάψωνα και αντικρίσαμε τα χαμόγελα των συναδέλφων μας. Χθες το βράδυ οι λιμενεργάτες στη Κόσκο απέτρεψαν πλοίο που ήθελε να ξεφορτώσει πολεμικό υλικό για τη στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ που σφαγιάζει τον Παλαιστινιακό λαό, με αποτέλεσμα να πάει προς την Ιταλία ψάχνοντας την τύχη του σε κάποιο λιμάνι. Μέσα από όλα αυτά τα παραδείγματα και άλλα τόσα, παίρνουμε δύναμη για τη συνέχεια. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα. Ο δρόμος ώστε να δικαιωθούμε, να πάρουμε τα δεδουλευμένα μας, να προστατευτούν οι άνεργοι, να δοθεί το ποσό των 4.000 ευρώ, να μην κοπεί ρεύμα νερό, να παγώσουν οι λογαριασμοί και τα δάνεια για όσο καιρό είμαστε άνεργοι, να μην πληστηριαστεί κανένα σπίτι, να δοθούν ξύλα και να μειωθούν τα δημοτικά τέλη στους απολυμμένους συναδέλφους μας από τη Δημοτική Αρχή. Είναι προκλητικό να βλέπουμε τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης να δίνονται απλόχερα στους λίγους και για εμάς να μην έχουν να δώσουν ούτε το πρώτο χιλιάρικο για να πάρουμε μια ανάσα. Αγωνιστικά, οργανώνουμε κοινή αγωνιστική πρωτοβουλία με τους συναδέλφους μας από τη Φιέρατεξ, έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Παίρνουμε δύναμη από τους εργαζόμενους που υψώνουν τον πόη τους απέναντι στα αφεντικά και κερδίζουν. Καλή δύναμη. Αυτή η βραδιά είναι για μας, τους εργάτες και τις εργάτριες, το λαό, να πάρουμε δύναμη για τους αυριανούς αγώνες μέχρι την νίκη.